η γρήγορη εναλλαγή θέσεων. Όπως εδώ η παλιά, έτοιμος να σκοράρει ο Σκέμπρη, αποκρούει ο Φεκρούς και σώζει την ΑΕΛ. Ο Ασίς είναι στα αριστερά, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Για να δούμε την ΑΕΛ με τον Λουτσιάνο Μπεμπέ να μπαίνει και να βρίσκει τον Μοντέιρο. 1-0. Ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΛ χτυπά και πάλι. Φτάνει τα 14 γκολ και στην πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια της ομάδας του δίνει το προβάδισμα στον ντέρμπι. Φεύγει νομίζω από κανονική θέση ο Μπεμπέ. Αποφεύγει τον Αλίπιο, κάνει εξαιρετική κίνηση. Η πάσα ήταν εύκολη. Ο Ασίς προσπαθεί να ευνηδιάσει, η μπάλα πάει απέναντι στον Εφρέμ, έτοιμος να σκοράρει. Αποκρούει και πάλι ο Φεκρούς. Με τον Καρλίτος να επιχειρεί την σέντρα και τον Ινταμπτελάη. Σερτσίνιο χάνει και πάλι, ο Νικολάου κερδίζει. Ινταμπτελάη, πολύ ωραία πάσα για τον Μοντέιρο, έτοιμος για το 2-0. Θα γυρίσει την μπάλα παράλληλα μπροστά από το τέρμα. Για να δούμε εδώ τον Εφρέμ να φεύγει από κανονική θέση. Να σταματά την μπάλα μέσα στην περιοχή, να την γυρίζει πίσω. Και τώρα θα στοχίσει ο Σκέμπρη. Πίεση από τον Ασίς. Περνάει την πάσα μπροστά. Γίνεται το λάθος από τον Σερφά και κερδίζει ο Ινταμπτελάη. Πάει απέναντι από την εστία. Έτοιμος για τον γκολ. Θα το κάνει. Ινταμπτελάη 2-0 στο 43ο λεπτό. Εδώ κοιτάξτε το λάθος που γίνεται. Κερδίζει την μπάλα ο Ινταμπτελάη. Θα την κρατήσει όσο χρειάζεται, θα κάνει δυνατό σουτ. Σκέμπρη, ωραία κίνηση από τον Μαλτέζο. Θα δώσει δίπλα, θα γίνει το πλασέ από τον Ρουσιά κατευθείαν στην αγκαλιά του Φεκρούς. Όλος ο κόσμος είναι μπροστά. Τελέστηκε. Περνά στο δεύτερο δοκάρι, ο Ρούπιο έκανε το πλασέ. Η Νταμπτελάη γυρίζει, για να δούμε, θα κάνει το σουτ, προσπαθεί για πάσα, θα κρατήσει τελικά και δεν θα ξαναγυρίσει, αποκρούει ο Μορέιρα, δεν μπορεί ο Μπεμπέ, θα διώξει την τελευταία στιγμή ο Σερφά.